Με δύο συνδυασμούς να διεκδικούν την ψήφο των σπουδαστών, πραγματοποιούνται οι φοιτητικές εκλογές του ΤΕΙ του Πύργου στις 18 Μαΐου. Στις εκλογές συμμετέχουν δύο παρατάξεις, η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας Νικήτρια των Περσινών Εκλογών και η Ανεξάρτητη Κίνηση Σπουδαστών Πύργου Κύβος. Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος της Πανσπουδαστικής Κίνησης Συνεργασίας και πρόεδρος του Συλλόγου Σπουδαστών του ΤΕΙ Πύργου, Βασίλης Στεργίου, οι σπουδαστικές εκλογές είναι πολύ σημαντικές στη σπουδάζουσα νεολαία, γιατί την ίδια μέρα σε όλη την Ελλάδα καλούνται όλοι οι φοιτητές να στείλουν ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Υπήρχε μια αντικειμενική συνθήκη για το κλίμα ότι ήταν ακριβώς μετά το Πάσχα. Δεν βοήθησε ώστε να δημιουργηθεί αυτό που λέμε εκλογικό κλίμα. Το ζήτημα είναι ότι γίνονται κουβέντες με τους σπουδαστές. Προσπαθούμε όσο γίνεται το κριτήριο των εκλογών να γίνει ξεκάθαρο, δηλαδή να αποκτήσει ο φοιτητής συνείδηση και τέτοια και κριτήριο όλη του τη ζωή να εκφραστεί στις φοιτητικές εκλογές και όχι μόνο ένα, δύο, τρία μεμονωμένα ζητήματα που μπορεί να έχουμε μέσα στο χώρο που σπουδάζουμε. Εμείς αυτό που πιστεύουμε είναι ότι παλέψαμε όλη τη χρονιά και με τα αρνητικά μας και με τα θετικά μας, όμως δεν αφήσαμε καμία μάχη να πάει χαμένη. Παλέψαμε το κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα που είχε το ΤΕΙ, από το πιο απλό να βγει το πρόγραμμα, μέχρι το πιο μεγάλο πρόβλημα που έχει να κάνει με τα μέτρα που περνάνε και καταδικάζουν τις ζωές μας. Βγήκαμε, κινητοποιηθήκαμε στο πλευρό των εργατών μαζί με το ΠΑΜΕ, μαζί με τους εργαζόμενους γονείς μας, ενημερώσαμε τους σπουδαστές. Είχαμε εννοείται και ήττες μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, δεν μπορεί όλα μέσα στη χρονιά να κυλάνε ρόδινα. Το ζήτημα όμως είναι ότι νομίζουμε ότι βάλαμε το λιθαράκι μας ώστε να γίνει ένα βήμα στο φοιτητικό κίνημα. Να μπορέσουν οι φοιτητές να απαντήσουν από καλύτερους όρους στην επίθεση που έρχεται. Εμείς κατεβάζουμε το ψηφοδέλτιο της Πανσπουδαστικής Κίνησης Συνεργασίας όπως όλη την Ελλάδα και στο ΤΕΙ του Πύργου. Θεωρούμε ότι ο φοιτητής έχει ευθύνη και είναι ανάγκη τώρα να οργανώσει το φοιτητικό κίνημα σε διαφορετικούς όρους από ό,τι είναι μέχρι τώρα. Δηλαδή να σπάσει αυτή η μιζέρια, αυτή η μυρολατρεία που επικρατεί, να σηκωθεί από τον καναπέ του ο καθένας, για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στη συνολική επίθεση που δεχόμαστε. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Παράταξη Κύβος, τονίζεται ότι η Ανεξάρτητη Κίνηση Σπουδαστών του Τμήματος Δίκησης, Οικονομίας, Επικοινωνίας, Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων, καθώς και των τμήματων Μουσιολογίας, Μουσιογραφίας και Σχεδιασμού Εκθέσεων και Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ιδρύθηκε με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών, την αναβάθμιση των συλλογικών διαδικασιών και την ταυτόχρονη χειραφέτηση από κάθε κομματική ή άλλου είδους επιρροή. Η παράταξη απορτίζεται μέχρι στιγμής στο ψηφοδέλτιό της είναι άτομα από όλα τα είδη του ΔΕΠ του ΜΟΥ. Αυτό όμως δεν έχει σημασία. Εμείς ασχοληθούμε με τα προβλήματα όλων των τμήματων και αυτών που είναι και μες στη μεταβατικότητα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τα αιτήματα των φοιτητών όσο περισσότερο μπορούμε, να προωθήσουμε τα αιτήματά τους και έχουμε και κάποιες θέσεις και στόχους της κίνησής μας, στις οποίες πιστεύουμε ότι πρέπει να έρθουν άμεσα μόνιμοι καθηγητές για το τμήμα και σαφώς να υπάρχουν μόνιμοι καθηγητές σε κάθε κατεύθυνση του τμήματος, να μην υπάρχει όριο σπουδαστών ανακατεύθυνση, να μην ζήσουμε πάλι φαινόμενα το κλείνουν κατευθύνσεις επειδή δεν συγκεντρώνει το απαιτούμενος αριθμός, να έχουμε μόνιμη γραμματιακή υποστήριξη που είναι το πάγιο πρόβλημα του τμήματός μας και σαφώς να έχουμε γνώση των αποφάσεων της Συγκλήτου και της Κοσμητείας για μείζωνα ζητήματα τα οποία μας αφορούν. Να αναβαθμίσουμε το θεσμό των Γενικών Συνελεύσεων και των άλλων συλλογικών οργάνων του τμήματος και σαφώς να δούμε και τι θα γίνει με τα τμήματα της πληροφορικής και ΜΜΕ και της Μουσιολογίας, Μουσιογραφής και Σχεδιασμού Εκθέσεων που ήταν με το σχέδιο Αθηνά και καταργήθηκαν. Mm-hmm. Γιατί πρέπει, πιστεύουμε, να ξαναμπούν πάλι στο μηχανογραφικό δελτίο και να είναι πάλι υπό νέα ίδρυση και σύσταση. Και σαφώς να αναβαθμίσουμε το πρόγραμμα των σπουδών στο τμήμα του ΔΕΠ του ΜΟΥ. Και να έχουμε και μια περισσότερη συνεργασία και να κινητοποιήσουμε τους φοιτητές να συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα και να παίρνουμε αποφάσεις από κοινού. Η αλήθεια είναι ότι έχουν απογοητευτεί αρκετά οι σπουδαστές έτσι, και δεν συμμετέχουν τα τελευταία χρόνια. Φαίνεται άλλωστε και από το γεγονός ότι μόνο δύο παρατάξεις κατεβαίνουν στο ΤΕΙ. Ναι, σαφώς αυτό φαίνεται και φαίνεται δει και από τους συμμετέχοντες στις γενικές συνελεύσεις. Υπάρχει μια απάθεια από τα παιδιά και σαφώς και με την οικονομική κρίση που ζούμε και με τα προβλήματα που έχει ο καθένας σε προσωπικό επίπεδο, έχει αυτή τη στάση απέναντι στα συλλογικά όργανα. Τι θα κάνετε προκειμένου να τους παρακινήσετε και να γίνει το πρώτο βήμα με το να συμμετέχουν στις εκλογές? Εμείς πιστεύουμε ότι η παράταξή μας αυτή τη στιγμή, η κίνησή μας καλύτερα, έχει σταθεί για να προωθήσει τα αιτήματα, να δούμε τις λύσεις και να βάλουμε στο τραπέζι θέματα που είναι καυτές πατάτες όπως πάντα υπήρχαν και να δώσουμε λύσεις εδώ και τώρα.